Το διαχρονικής αξίας και σημασίας για τον άνθρωπο έργο των ιατρών εξήρε το πρωί της Τετάρτης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συμμετέχοντας σε εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Ορθόδοξος Πίστη και Ιατρική Επιστήμη, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Συλλόγου, όπου και απίφθινε σύντομο χαιρετισμό. Σημείωσε πως είναι εξαιρετικά τιμητικό για τον ίδιο να προσκληθεί στη Θεσσαλονίκη και δει σε μια τέτοια συγκυρία. «Και βρισκόμεθα με τα χαράς εν το μέσο ημών. Ελογημότατε και αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δια να συμμετάσχουμε εις τα επετειακάς εκδηλώσεις επί τη εκατονταετηρίδη από τις ιδρύσεώς του, να διατρανώσουμε δια της παρουσίας ημών την ιδιαίτεραν τιμήν την οποίαν επιφυλάσσει η Εκκλησία και δι το Οικουμενικών Πατριαρχείων προς τους ιατρούς». Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Νίτσας, σημείωσε πως είναι τιμή να ευλογήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης την εκδήλωση αυτή. «Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης η σημερινή εκδήλωση επί τη επετείο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Η παρουσία εδώ στην εκδήλωση αυτή του Παναγιώτατου Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου προκειμένου να μας ευλογήσει και να τιμήσει αυτή την εκδήλωση με τίτλο «Ορθόδοξη Πίστη και Ιατρική Επιστήμη». Τον Πατριάρχη κατά την άφηξή του προϋπάντησε στην είσοδο της αίθουσας τελετών του Αριστοτελείου ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος μαζί με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. «Κορυφαία είναι η σημερινή εκδήλωση εδώ στην έδρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απόφοιτοι του οποίου είμαστε χιλιάδες άτομα από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την πόλη μας, και βέβαια μια εκδήλωση που την επισφραγίζει με την υψηλή παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας, ο Πατριάρχης του Γένους, ο Βαρθολομαίος. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σήμερα μαζί με τους γιατρούς της πόλης μας γιορτάζει όλη η πόλη, όλη η Θεσσαλονίκη αυτά τα 100 χρόνια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ιατρικό Σύλλογο». 100 χρόνια προσφοράς στην υγεία και στην κοινωνία όχι μόνο της πόλεως μας αλλά και ολόκληρης Ελλάδας. Είναι ένα κλίμα γιορτής. Ως πανεπιστημιακός είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υποδέχομαι αυτήν την επετειακή εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. «Θέμα που πιστεύω ότι πρέπει να βγει από την εκδήλωση αυτή είναι ότι η ιατρική απαιτεί στην άσκησή της ανθρωπισμό και πίστη Θεού». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τιμώντας την προσφορά των ιατρών, καθιέρωσε η κάθε Κυριακή κοντά στις ημερομηνίες 17 με 18 Οκτωβρίου ημερομηνίες εορτής των Αγίων Κοσμά και Λουκά να γιορτάζεται ως η Κυριακή του Προστάτη Ιατρού. Φέτος αυτή η Κυριακή συμπίπτει να είναι η 20 Οκτωβρίου.